Και ας ανοίξουμε τις γραφές μας στους ψαλμούς. Ψαλμούς 521 σελίδα, κεφάλαιο ΚΒ. Είναι το 22 κεφάλαιο. Διαβάζουμε από την αρχή. Ψαλμοί ΚΒ 521. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, γιατί ίστασε μακράν από τη σωτηρία μου και από τον λόγον των στεναγμών μου. Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι, και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Σύ δε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ. Επί σε ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ελευθέρωσαν σε αυτούς. Προς σε έκραξαν και εσώθησαν. Επί σε ήλπισαν και δεν κατεσχύνθησαν. Εγώ δε είμαι σκόλιξ και ουχή άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με μικτήρισαν πάντες οι βλέποντες με, ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλή λέγοντες. Ήλπισε επί τον Κύριον, ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν επειδή θέλει αυτόν. Αλλά εσύ είσαι ο εξπάσας με εκ της κοιλίας, η ελπής μου από τον μαστόν της κοιλίας μου. Επί σε ερήφθην εκ μήτρας, εκ κοιλίας της μητρός μου, σύ είσαι ο Θεός μου. Μη απομακρυνθείς απ' εμού, διότι η θλίψη είναι πλησίον. Διότι ουδείς ο βοηθών. Ταύροι πολλοί με περικύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκβασάν με περιστήχησαν. Ήνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και βρυχόμενος. Εξεχήθην ως είδωρ και εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Η καρδία μου έγινε ως κυρίων, κατατίκεται εν μέσω των εντοστίων μου. Η δύναμή μου εξηράνθη ως όστρακον και η γλώσσα μου εκολύθη στο λάριγκά μου. Και εσύ με κατεβίβασας εις το χώμα του θανάτου, διότι κίνες με περικύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισε. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, δύναμαι να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου. Ούτι με ενατενίζουσι, με παρατηρούσι, διεμερίστησαν τα ημάτια μου, εις εαυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλουν κλήρον. Αλλά σύ, Κύριε, μη απομακρυνθείς, σύ, η δύναμής μου, σπεύσον εις βοήθειάν μου. Ελευθέρωσον από ρομφέα στην ψυχή μου, την μεμονωμένη μου, από δυνάμεως κοινός. Σώσω με εκ στόματος λέοντος και εισάκουσόν με, ελευθέρωσόν με από κεράτων μονοκερώτων. Θέλω διηγήστε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου. Εν μέσω συνάξεως θέλω σε επενή. Η φοβούμενη τον Κύριο ενείται αυτόν. Άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν και φοβήθητε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Διότι δεν εξουδένωσε και δεν απεστράφει τη θλίψη του τεθλιμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπο αυτού από αυτού και ότε ευώησε προς αυτόν εισήκουσεν. Από σου θέλει αρχίζει η ένεσή μου εν εκκλησία μεγάλη. Θέλω αποδώσει τα σευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων αυτών. Οι τεθλιμένοι θέλουσι φάγει και θέλουσι χορταστεί. Θέλουσι ενέσει τον Κύριο εξητούντες αυτών. Η καρδία σας θέλει ζει στον αιώνα. Θέλουσε ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριο πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσε προσκυνήσει ενώπιόν σου πάσε εφυλέ των εθνών. Διότι του Κυρίου είναι η βασιλεία και αυτός εξουσιάζει τα έθνη. Θέλουσε φάγει και θέλουσε προσκυνήσει πάντες οι παχείς της γης. Ενώπιον αυτού θέλουσε κλείνει πάντες οι καταβαίνοντες εις το χώμα. Και ουδείς την ζωήν αυτού θέλει δυνηθεί να φυλάξει. Οι μεταγενέστεροι
θέλουση δουλεύση αυτών, θέλουση αναγραφή εις τον Κύριο ως γενεά αυτού, θέλουση ελθεί και αναγγείλει τη δικαιοσύνη αυτού προς λαόν ως της μέλη να γεννηθεί, διότι αυτός έκαμε τούτο. Αμήν. Το διάβασα ολόκληρο, αδερφοί, γιατί είναι μία ολόκληρη εικόνα της Αγίας Γραφής. Είναι ένα περιεχόμενο που περιέχει πάρα πολλές πληροφορίες και έχει ένα μεγάλο ιστορικό. Και αναφέρεται, αν το καταλάβατε, στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί λέμε και ξέρουμε ότι η Αγία Γραφή είναι χριστοκεντρική. Η Αγία Γραφή φανερώνει τον Χριστό και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Τον Χριστό τον βλέπουμε δια Αποκαλύψεως και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι όταν ο λαός στην έρημο επορεύεται για να τους καλύψει ο Θεός την δίψα, τους ακολουθούσε μία πέτρα από την οποία ανέβλιζε είδωρ ζωντανό και έπιναν και ξεδίψαναν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλληλούια. Είναι ο βράχος των αιώνων που προπορεύεται με την εφέλη του Αγίου Πνεύματος αλλά και μας ακολουθεί και δεν μας αφήνει καθοδόν ούτε να πεινάσουμε ούτε να διψάσουμε. Και ας βρεθούμε σε δυσκολία πολλές φορές, να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Κάποιος έκανε παράπονο γιατί είδε, λέει, τα ίχνη του, βάδιζε μαζί με τον Χριστό και έβλεπε δύο ίχνη. Αλλά όταν περνούσε από δυσκολίες, έβλεπε μόνο ένα ίχνος στο έδαφος. Και λέει, Κύριε, γιατί με άφησες, γιατί με εγκατέλειψες, έμεινα μόνος μου, να τα ίχνη μου. Πού ήσουνα, Κύριε, στη δυσκολία μου? Και τι λέει ο Κύριος, παιδί μου, τα ίχνη που βλέπεις δεν είναι τα δικά σου, είναι τα δικά μου. Την ώρα εκείνη εγώ σε κρατούσα στην αγκαλιά μου. Αλληλούια. Μας κρατάει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Πριν από πολλά χρόνια είδα το εξής. Ένας αητός με κρατούσε με τα νύχια του. Όμορφα, ε. Και εγώ κοίταζα, γιατί πετούσε στον ουρανό και όπως πετούσε ανέμιζαν τα φτερά από τον αέρα και μάλιστα είχε αντάβγες, χρωμάτωνε πάνω στα πούπουλα της κοιλιάς. Και κοίταζα το σώμα. Καταλάβαινε ότι ήμουνα σε ένα ύψος αεροπλάνου. Όχι τόσο πολύ ψηλά, αλλά αρκετά. Τέλος πάντων, και μετά έσκυψε και με κοίταξε. Το βλέμμα του ήταν τόσο τρυφερό, γεμάτο αγάπη και προστατευτικό. Και σαν να μου έκανε το νόημα να κοιτάξω κάτω. Και κοίταξα κάτω επί της γης. Και περνούσαμε από κάτι χωριά Ιθαγενών. Και πετάγανε βέλη και τόξα να με χτυπήσουνε. Αλλά η πληροφορία ήρθε μέσα μου, μην ανησυχείς. Το ύψος που σε έχω είναι ασφαλές. Δεν πρόκειται να σε φτάσουν τα βέλη, μήτε τα τόξα τους, τα κόντια τους, γιατί πετάγανε κόντια και βέλη με τα τόξα, και τους έβλεπα να πηδάνε, να χορεύουν γύρω-γύρω από φωτιές, δεν ξέρω τι, και ήταν πολύ απειλητικά. Και κατάλαβα ότι είναι δαιμόνια, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος μας ασφαλίζει. Στην οδό αυτή, λέει, δεν περπάτησες ούτε χτες, ούτε προχτές. Έτσι δεν είναι? Είχαμε περπατήσει ποτέ αυτόν τον δρόμο του Χριστού? Το ξέραμε, το ξέρουμε τον δρόμο του Χριστού, αδελφοί? Δεν το ξέρουμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που μας οδηγεί, είναι εφέλεια. Και είναι και ο λόγος του Θεού φως μες στην καρδιά μας. Φως εις τους στρίβους μου είναι ο λόγος σου. Και λίχνος εις τους πόδας μου για να βαδίζω σωστά. Να μην βαδίζουμε εξωγραφικά, αλλά να βαδίζουμε γραφικά για να είμαστε ασφαλείς. Εδώ τώρα ο Δαβίδ, αδελφοί, παρόλο που έχει κάνει πάρα πολλά κατορθώματα με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, έχει σκοτώσει ο λιοντάρι, έχει σκοτώσει μια αρκούδα, ακόμα και τον Γολιάθ τον εσκότωσε ο Δαβίδ, γιατί ήρθε ο Γολιάθ να κάνει τι? Να εξουθενήσει τα στρατεύματα του Κυρίου. Αλληλούια. Εμείς εδώ τώρα τι είμαστε, αδελφοί? Στράτευμα του Κυρίου είμαστε. Και τα στρατεύματα του Κυρίου δεν τολμάγανε να τα βάλουν με τον Γολιάθ.
αλλά ο Κύριος έχει τις διακονίες, έχει τα χαρίσματα. Ο Κύριος έχει το λόγο. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Κύριος. Και στέλνει τον Δαβίδ. Τον μικρό Δαβίδ. Τον εξουθενημένο. Και όταν βλέπει την εικόνα αυτή στο στρατόπεδο, λέει, ποιος είναι αυτός που εξουθενεί τα στρατεύματα του Κυρίου? Και ο Σαούλ ακόμα δεν τολμούσε, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αλλά δεν είχε από το Θεό τη χάρη αυτή. Ο Δαβίδ όμως την είχε. Και η Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, έχει τη χάρη. Έχει τη χάρη να νικήσει. Είναι από το Θεό. Αλλά πολλές φορές η καρδιά μας μπερδεύει. Και απογοητευόμαστε. Και αποκάμουμε. Και μουρμουρίζουμε. Και γκρινιάζουμε. Εδώ τώρα ο Δαβίδ το λέει αυτό. «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Γιατί είστασε μακρά από τη σωτηρία μου και από τον λόγον των στεναγμών μου?» Αλλά δεν γνωρίζει ο Δαβίδ, αδελφοί, ότι πρέπει να προφητεύσει. Ο χριστιανός πολλές φορές λέει πράγματα τα οποία δεν τα εννοεί, ούτε καν γιατί τα λέει. Αλλά είναι η κατάσταση της ζωής τέτοια που επιτρέπει ο Θεός για να πεις λόγια τα οποία καταγράφονται ενώπιον του Θεού. Και γίνονται προφητικά λόγια. Τα ίδια με τα λόγια αυτά αναφέρει και ο Ιώβ, που παθαίνει τόσα δεινά, χάνει τα παιδιά του, χάνει την περιουσία του, και επειδή συνεχίζει να δοξάζει το Θεό, ο διάβολος πάει και ζητάει άδεια από το Θεό να του χαλάσει και την υγεία του. Γιατί του λέει ο διάβολος του Θεού, για την υγεία του καθένας, γι' αυτό σε δοξάζει. Έτσι λένε οι άνθρωποι, να είμαστε καλά και την υγεία μας να έχουμε. Εντάξει, λέει ο Θεός, και η υγεία του στα χέρια σου, μόνο την ψυχή του φύλαξε. Και ξέρετε κάτι, ό,τι και να μας συμβαίνει, εάν αγαπάμε τον Χριστό, τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν. Και στο Δαβίδ εδώ θα συνεργήσει το αγαθό, γιατί θα γραφτεί εδώ προφητεία, βιβλίο Αγίας Γραφής, αλλά και στον Ιώβ θα συνεργήσει το αγαθό, γιατί θα γραφτεί βιβλίο προφητικό για τον Χριστό. Και αυτά τα λόγια, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες», έρχονται στο στόμα του Χριστού επάνω στο Σταυρό. «Πάτερ μου, με εγκατέλειψες». Αλληλούια. Και εκπληρώνεται αυτή η προφητεία. «Γιατί στέκεσαι μακριά μου από τη σωτηρία μου? Θεέ μου», λέει στο 2, «κράζω την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι». Την ημέρα. Ξημερώνει, πάει στο Θεό και φωνάζει. «Κύριε, βοήθησέ με, ελευθέρωσέ με, είμαι σε δύσκολη κατάσταση, Κύριε, έχω πρόβλημα, Κύριε». Και είχε πολλά προβλήματα ο Δαβίδ στη ζωή του, αδελφοί, και πολλές θλίψεις, και δεν είναι κανένας χριστιανός που θα μπει στον ουρανό χωρίς να περάσει από ανάλογες θλίψεις. Όλοι θα περάσουμε από τα χωνευτήρια που θα επιτρέψει ο Κύριος. Ένα χωνευτήρι που το είχα δει στον ύπνο μου ήταν το εξής. Ήταν στον τοίχο, όπως είναι του φούρναρη, και ανοίγει την πόρτα και βάζει μέσα ψωμιά και βγάζει, ας πούμε, βγάζει τα ψιά με κρέατα και τα βγάζει. Αλλά εκείνο δεν είχε τέτοια. Ξέρετε τι είχε? Μόλις τράβαγε το ένα συρτάρι, ας πούμε, είχε ένα μεγάλο, ένα μακρύ μέσα φέρετρο. Και ήταν φούρνος. Και τον κοιτάει μέσα στο φέρετρο, ήταν ένας νεκρός. Το μάτι του όμως έπαιζε, ανοιγόκλινε, το ένα του μάτι. Ανοιγόκλινε το μάτι του. Και έρχεται ο λόγος του και λέει, αν ο οφθαλμός σας σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν. Αλλά ο Κύριος μας βοηθάει, αδελφοί, να πάψει το βλέμμα το πονηρό. Πώς μας βοηθάει? Τι κάνει τώρα ο Κύριος αυτόν, ναι? Αφού τον εξέτασε και έχει και το πυρούνι στα χέρια του, να δεν είναι ψημένο το κρέας, και το μάτι έπαιζε, τον ξανακλίνει το συρτάρι και ανεβάζει τη θερμοκρασία, η οποία ήταν γύρω στο 100, την ανέβασε 120. Άλλη θλίψη, πάμε για στους 120 τώρα. Δεν θα σταματήσει αυτό το μάτι να παίζει? Δεν θα σταματήσει να κοιτάει πονηρά? Βγάζει το άλλο συρτάρι. Εκείνο στα μάτια του είναι σφραγισμένα. Αλλά τι παρατήρησα? Το ένα του χέρι, τα δάχτυλα κουνιόντουσαν. Περίεργα πράγματα.
Α, έπρεπε να είναι νεκρός ο άνθρωπος. Πώς παίζουν τα δάχτυλά του? Άρα κάτι έχει κρατήσει από τον κόσμο. Αν το χέρι σου λέει σε σκανδαλίζει, κόψ' το. Ξανά κλείσε το σιτάρι ο κύριος και ανέβασε τη θερμοκρασία, ενώ είχε φτάσει 200, του πήγε 220-240, την ανέβασε πάντως, και έβλεπα το μάξιμο ήταν 400 και στη βαθμίδα. Αδελφοί, ό,τι επιτρέπει ο Κύριος είναι για το καλό μας, για να μπορέσουμε να τερματίσουμε, γιατί θέλει ο Θεός να ζούμε και να περιπατούμε με το Πνεύμα, όχι με τη σάρκα. Όσοι περπατάνε με τη σάρκα δεν δύναται να αρέσωση εις τον Θεόν. Εάν περιπατείτε κατά το Πνεύμα, είστε πραγματικά Υιοί του Θεού του ζώντος, Υιοί και θυγατέρες, και θέλουμε το Πνεύμα του Άγιο, αδελφοί, να μας διοικεί. Διοικείσαι από το Πνεύμα, περπατάς ενώπιον του Θεού και ευαρεστείς. Και οι θλίψεις δεν λογαριάζονται, αδελφοί. Ό,τι και να έρθει, δοξάζεις τον Θεό. Ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή, τι κάνουνε? Φωνάζανε, Κύριε, μας εγκατέλειψες, Κύριε, εμείς ήρθαμε να κηρύξουμε εδώ και μας βρήκε συφορά. Τι έπρεπε να κάνουμε, Κύριε? Έπρεπε να μείνουμε στην Ασία? Μήπως δεν έπρεπε? Όχι. Πιάσανε ύμνο και δοξάζανε. Τελείωσε ένας ύμνος, πιάσανε άλλο ύμνο. Πιάσανε, δηλαδή, δεν το βάζεις κάτω, αδελφέ? Όχι, δεν το βάζουμε κάτω. Στον Θεό θα δοξάζεις, στα δύσκολα. Ο κακοπαθών, λέει, μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Όχι όμως να γκρινιάζει, έχει διαφορά. Όχι να γκρινιάζει. Όχι να μυρολατρεί, να μουρμουρίζει. Τι ήθελα εγώ και ακολούθησα? Πώς έμπλεξα έτσι? Θα κάνω πίσω, θα πάω πάλι στην Αίγυπτο. Αυτοί καταστρέφονται μετά. Αφού ξέρεις ότι για να πας στον ουρανό πρέπει να περάσεις κάποιες καταστάσεις. Απάνω στη δοξολογία του Παύλου και του Σίλα όμως έγινε άμεση έκβαση. Δεν περιμένανε χρόνια για να βγουν από τη φυλακή. Σε λίγη ώρα έγινε σεισμός μέσα στη φυλακή. Πνευματικός σεισμός, αλληλούια. Έχεις νιώσει πνευματικό σεισμό? Και λύνονται όλα τα δεσμά. Και μαζί με του Παύλου και του Σίλα, όλων των δεσμίων, γιατί ήταν παρόντες. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Όσοι είναι μαζί σου, θα λυθούν και αυτοί. Αρκεί εσύ να συνεχίσεις ακάθεκτα. Να συνεχίσεις να δοξάζεις τον Κύριο. Και αν βρεθείς σε δύσκολη κατάσταση, ξεκίνα να δοξάζεις τον Κύριο. Πιάσε ύμνο. Βάλε κι άλλον ύμνο. Βάλε κι άλλον ύμνο. Και δόξαζε και δοκίμασε, με λέει ο Κύριος, να δεις αν δεν ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού. Αλλά φέρε, λέει, τα δέκατα στην αποθήκη. Έλα να ζήσεις με το Πνεύμα. Μην είσαι αλλού και αλλού. Ψάχνω να σε βρω, λέει ο Κύριος, και δεν σε βρίσκω. Πώς θα σε ευλογήσω? Έτσι δεν είναι? Και ο Θεός κατοικεί, αδελφοί, στους επένους του λαού του μέσα στο Ισραήλ. Λέει, κράζω και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Δηλαδή και την ημέρα κράζω και τη νύχτα. Αλλά τι βλέπει τώρα διαπνεύματος, Σύ δε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ. Αλληλούια. Και όλα αυτά που είπαμε, αδελφοί, ο Δαβίδ δεν τα έλεγε, τα έψελνε. Το ξέρετε, είναι ψαλμοί. Και είχε έμπνευση από το Πνεύμα του Θεού και αυτοσχεδίαζε, δεν αυτοσχεδίαζε, με φανέρωση του Πνεύματος του Κυρίου εκφραζότανε με τους ψαλμούς. Είχε το χάρισμα ψαλμό εν πνεύματι και έψελνε. Και όλος αυτός ο ψαλμός στο Δαβίδ ήταν μια ωραία ψαλμωδία για να εκφραστεί η προσευχή του και να κράξει στον Κύριο υμνώντας και δοξολογώντας τον Θεόν. Αλληλούια. Στο 4 λέει, «Επί σε ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ελευθέρωσε αυτούς». Κοιτάξτε τώρα γιατί το πάει εκεί. Γιατί του φανερώνει το Πνεύμα του Θεού ότι υπάρχουν στην Αγία Γραφή αποδεικτικά στοιχεία. Αν διαβάσει την Αγία Γραφή, όσοι ήλπισαν εις τον Θεόν, τι έκαναν? Απέλαυσαν από το Θεό τις εκβάσεις. Ήλπισαν οι πατέρες μας σε σένα και εσύ τους ελευθέρωσες. Του φανερώνει ο Θεός καταρχάς στην Αίγυπτο πώς ήλπισαν και ευόησαν ενώπιον του Θεού όταν καταβάρινε η δουλεία τους και ο στεναγμός τους έφτασε στα ότα του Θεού
και εξητήσανε το Θεό και ο Θεός τους ελευθέρωσε. Με ποιον? Με αυτόν τον οποίον εξουθένησαν. Ποιον εξουθένησαν? Το Μωυσή. Όταν ο Μωυσής πάει και τους λέει, ενώ ήταν 40 ετών, μην λέει τσακώνεστε μεταξύ σας, αδελφοί είστε εσείς. Και κοίταγε να είναι ο λαός συμφιλειωμένος, να έχει αγάπη, να έχει ενότητα. Αλλά αυτοί δεν θέλανε να μπουν σε διαδικασία μετανοίας και τον εξουθενήσανε το Μωυσή. Και του λένε, ποιος σε κατέστησε, τι είσαι εσύ τώρα, να μας εκδικάσει την υπόθεσή μας, σε καλέσαμε, άσε μας. Και έρχεται στις πράξεις των Αποστόλων να μας πει, ο Στέφανος νομίζω το είπε, αυτός τον οποίον εξουθένησαν, αυτόν τον κατέστησε ο Θεός ηγέτη στο λαό Ισραήλ για να βγάλει το λαό από την Αίγυπτο. Αλλά πότε? 40 χρόνια μετά την εξουθένηση. Και ο Θεός εργαζόταν και το λαό να φτάσουν στην εξήτηση που έπρεπε, αδελφοί, και να ταχύνουμε στην εξήτηση για να απολαύσουμε γρήγορα. Και εργαζόταν και τον Μωυσή, τον οποίο ο Θεός τον ταπείνωνε στην έρημο, έως ότου ξέχασε και τη σοφία της Αιγύπτου και ξέχασε και τις λέξεις. 40 χρόνια μακριά από την Αίγυπτο είχε ξεχάσει καλά καλά. Γι' αυτό είπε στον Θεό, εγώ δεν ξέρω να μιλήσω, λέει. Μα εδώ στην Αίγυπτο είχε σπουδάσει όλη την επιστήμη της Αιγύπτου και ήταν, λέει, δυνατός ο Μωυσής εν λόγης και έργης και δυναμικός άνθρωπος και στα λόγια δυνατός ήταν, έτσι λέει στις πράξεις των Αποστόλων, στη μαρτυρία του Στεφάνου. Αλλά τώρα, μετά από 40 χρόνια, δεν ξέρει να μιλήσει, 80 χρονών, και πάει σαν εξουθενημένος, αλληλούια. Το θέμα είναι να νιώθω εγώ, πώς νιώθω εγώ, πώς νιώθει ο καθένας μας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους, οι επιστολές λέτε ότι είναι βαριές που στέλνω από μακριά, αλλά η παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου δύσκολα δέχεται και εξουθενούν εύκολα οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας εξουθένησε μία κοπέλα που ήθελε να ανεβάσει τα ρούχα. Είχε κατέβει στην πηγή να τα πλύνει. Στεγνά ήταν όταν τα κατέβασε, ελαφριά ήταν. Αλλά στο ανέβασμα για το χωριό δυσκολεύτηκε η κοπέλα, πιστή όμως. Και ένας την εξουθενούσε συνέχεια. Και προσευχήθηκε η κοπέλα και λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, πώς θα τα ανεβάσω? Πολύ βαριά η σκάφη με τα ρούχα. Βοήθησε με, Κύριε, στείλε κάποιον. Φτάνει ο εξουθενητής. Της λέει, α, Χριστίνα, τι κάνεις, της λέει. Εσύ μιλάς για τον Κύριο, βοήθεια δεν έχεις. Και μας μιλάς για τον Χριστό. Αλλά επειδή είμαι καλός άνθρωπος, λέει, θα πάρω εγώ τη σκάφη και θα την ανεβάσω εγώ μέχρι επάνω το χωριό. Και την πήγε μέχρι το σπίτι της. Και του λέει, ευχαριστώ τον Θεό που άκουσε την προσευχή μου και σε έστειλε και μου ανέβασε στα ρούχα. Κόκαλο άνθρωπος, την εξουθενούσε. Αλλά είδε ότι ο Θεός απάντησε στην προσευχή της με τα ίδια του τα χέρια. Αλληλούια. Γι' αυτό να μην εξουθενούμε, αδέρφια, κανέναν. Να προσέχουμε και να κρατάμε την πίστη μας σταθερή ενώπιον του Θεού. Προσέ έκραξαν και σώθησαν, επισέ ήλπισαν και δεν κατεσχύνθησαν. Δηλαδή, εάν κράξεις το Θεό, θα σωθείς. Εάν κράξεις το Θεό, δεν θα ντροπιαστείς. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μας ντροπιάζουν. Παράδειγμα, η Άννα του Ελκανά αισθανόταν μεγάλη ντροπή απέναντι στη Φενίνα. Η Φενίνα την εξουθενούσε. Την εξουθένωσε, το έχει εμένα, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή. Και πολλές φορές η καρδιά συλλαμβάνει πράγματα και αν δεν είναι ενημερωμένος ο άνθρωπος από το Λόγο του Θεού για να ξέρει πώς θα λειτουργήσει, αρχίζει και κρίνει και εξουθενεί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, εσύ γιατί κρίνεις τον αδελφό σου και εσύ γιατί εξουθενείς τον αδελφό σου? Ο Θεός είναι δυνατός να τον στήσει τον αδύνατο που εσύ τον εξουθενείς. Ο Θεός ήταν δυνατός να καλύψει τις ανάγκες της Άννας ώστε να μην μπορεί
να την εξουθενεί η Φενίνα, η οποία έβγαζε κακίες. Δεν το καταλάβαινε. Και έτσι ο Θεός τα έφερε τα πάνω κάτω. Και η Άννα τι έκανε? Εξεζήτησε τον Κύριο. Δεν είπε φεύγω, δεν ξανάρχομαι, δεν ξαναπάω αφού ο Θεός δεν με ευλογεί, αφού δεν μου δίνει τέκνα, αφού τα δίνει στη Φενίνα. Τη Φενίνα αγαπάει, εμένα δεν με αγαπάει. Μην τα λέμε αυτά, αδελφοί, ποτέ. Ο Κύριος σε αγαπάει. Και αν μείνεις κοντά Του, όχι μόνο θα στο φανερώσει, αλλά θα προσπεράσεις τη Φενίνα η οποία σε εξουθενεί. Και τα βλέπουμε αυτά στην πράξη, αδελφοί, τα πράγματα. Τον Δαβίδ τον εξουθενήσαν τα αδέρφια του. Όταν πήγε εκεί και λέει, ποιος είναι αυτός που εξουθενεί τα στρατεύματα? Α, εσύ, του λένε, τι ήρθες εδώ? Καλά δεν ήσουν με τα πρόβατα? Τι ήρθες να μας παραστήσεις? Τον εξουθενήσανε τα αδέρφια του. Ενώ είχαν δει ότι ο Σαμουήλ το Δαβίδ είχε χρήσει και όλους τους άλλους τους είχε αφήσει πίσω. Αλλά δεν βάλανε μυαλό. Και αν δεν βάλουμε μυαλό, θα ξαναπάμε στην εξουθένιση δεύτερη φορά. Και πηγαίνει ο Δαβίδ, παίρνει 5 λίθους για σφεντόνα, ρίχνει μία πάντο κάτω το Γολιάθ. Τώρα, τι έγινε με το εξουθενημένο? Και έψελνε ο λαός Ισραήλ. Ο Δαβίδ σκότωσε τις μυριάδες αυτού των Φιλιστέων. Τις μυριάδες. Διαλύθηκε όλο το στράτευμα που σκότωσε το Γολιάθ. Θέλεις να νικήσεις τον διάβολο? Θα πας με το λόγο του Θεού. Θα πάρεις μια ομαλή πέτρα από το χήμαρο, έτσι όπως τρέχει τώρα ο λόγος του Θεού, γιατί τρέχει ο λόγος του Θεού όταν τον μελετάς. Θα πάρεις ένα εδάφιο που σου κάθεται καλά, ομαλή, και θα τη ρίξεις. Με εκείνο το εδάφιο θα νικήσεις. Και δίνει ο Θεός εδάφια και μας δίνει νίκες. Η Άννα λοιπόν προσευχόταν στο ναό και έλεγε, Κύριε, εάν το όντι ακούσεις την προσευχή μου και μου χαρίσεις σερνικό τέκνο, θα το αφιερώσω στο ναό. Και έλεγε τον πόνο της. Και έδειχνε απελπισμένη βέβαια, αλλά προσευχόταν στο Θεό. Την εξουθένησε και ο Ηλί, ο ιερέας. Αρχιερέας, ο Ηλί. Και την εξουθένησε και αυτός. Αδελφοί, στον άνθρωπο θα στηριχτούμε? Και αν με εξουθενήσει ο Ηλί, πρέπει εγώ να παλιδρομήσω? Πρέπει εγώ να κάνω πίσω και να πω, α, δεν κάνω βήμα τώρα, δεν προχωράω άλλο? Έτσι είναι το θέλημα του Θεού? Ή προχωράμε, αδελφοί? Πρέπει να μπούμε στο πρόγραμμα για προχωρημένους, όχι για οπισθοδρομικούς. Ως τη στραφή ο οποίος λέει, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Και ο Θεός ευαρεστείται όσο εσύ προχωράς μπροστά. Και όσο προχωράς μπροστά θα κάνει και την έκβαση και θα σου δώσει και την απάντηση. Έτσι η εξουθενημένη Άννα λοιπόν, αφού εξουθενήθηκε διπλά, όχι μόνο από τη Φενίνα αλλά και από τον Ηλί, μετά πήγε σπίτι της και συνέλαβε και έκανε αρσενικό. Και όταν ήρθε να το αφιερώσει στο ναό, κατά την υπόσχεσή της, και καλούν να τα αφιερώνουμε τα παιδιά μας, να αφιερώνουμε τους συγγενείς μας, να αφιερώνουμε πρώτα τον εαυτό μας στο ναό του Κυρίου, στην εκκλησία. Αφιερωμένος όμως δεν λείπει από το ναό, έτσι δεν είναι? Ο Σαμουήλ ήταν αφιερωμένος. Έλειπε? Ποτέ. Εκεί κοιμότανε, εκεί εργαζότανε, εκεί ασχολιότανε στα πράγματα του Θεού. Τον ευλόγησε ο Θεός, τον Σαμουήλ. Τον ευλόγησε. Δεν άφηνε, λέει, να πέφτει λόγος από το στόμα του. Και αυτός έχρισε και τον Δαβίδ βασιλιά όταν μεγάλωσε. Γιατί του μίλαγε ο Θεός. Μίλαγε με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Στην αρχή όμως δεν καταλάβαινε. Άκουγε τη φωνή του Θεού και δεν καταλάβαινε. Και έτρεχε στον Ηλί. Μου μίλησες, λέει. Δεν σου μίλησα, λέει, παιδί μου. Πήγαινε να κοιμηθείς. Ξαναμιλάει δεύτερη φορά ο Θεός, Σαμουήλ, Σαμουήλ. Ξαναπάει στον Ηλί, λέει, μου μίλησες. Με κάλεσες? Όχι, λέει, δεν σε κάλεσα. Την τρίτη φορά του λέει, άμα σε καλέσει, να πεις, ιδού ο δούλος του Κυρίου, λάλησον Κύριε, ακούω. Και να ακούμε, αδελφοί, αυτό να πούμε στην καρδιά μας. Λάλησε Κύριε, ακούω. Ο Δαβίδ, που είχε και αυτός αυτή τη χάρη, όταν κοιμότανε, ο Κύριος έστρωνε όλη την κλίνη. Τι είπα να πει, παρουσία του Θεού δηλαδή. Σε όλο το κρεβάτι είναι η παρουσία του Θεού. Και καλό είναι ο άνθρωπος να είναι κάπως
ευπρεπής και στον ύπνο του. Γιατί βέβαια, να το πω και αυτό αδερφοί, εάν κοιμάται και είναι πολλά του σώματος γυμνά, δεν, η παρουσία του Θεού δεν μπορεί να σταθεί εύκολα εκεί, να το ξέρετε. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι καλυμμένος. Αυτό βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος ήταν με το μαγιό, πώς να το πούμε έτσι. Και όταν φάνηκε ο Κύριος στο γυαλό, του λέει ο Ιωάννης, ο Κύριος είναι. Τι έκανε? Πρώτα απ' όλα ντύθηκε και ρίχτηκε στη θάλασσα. Καλύφθηκε αμέσως. Γιατί? Παρουσία του Χριστού. Πώς θα παρουσιαστείς? Θα πας έτσι με τη βερμούδα ενώπιον του Κυρίου να παρουσιαστείς? Είναι κάποιες λεπτομέρειες βέβαια, γιατί ο Θεός μιλάει και εκφράζεται σε κάποιους ανθρώπους και σε κάποιους δεν μπορεί ο Θεός να πλησιάσει εύκολα. Χρειάζονται, αδερφοί, να προσέχουμε τη ζωή μας και να είμαστε ευπρεπείς ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα σε επισκεφτεί ο Κύριος. Στο 6 λέει, εγώ δεν είμαι σκόλιξ και ουχή άνθρωπος. Πώς αισθάνεται ο Δαβίδε, πώς αισθάνεται στις καταστάσεις που περνάει? Όλοι ευλογούνται, ευωδούνται, πάνε καλά τα σπίτια τους, πάνε καλά οι δουλειές τους, οι οικογένειές τους, και εγώ έχω κάποια προβλήματα και απέναντί τους νιώθω εξουθενημένος, σκουλίκι νιώθω, σαν να είμαι πεταμένος απέναντι στους ανθρώπους. Δεν αισθάνομαι σαν άνθρωπος. Όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Το όνειδος, να με ονειδίζει ο ένας και ο άλλος. Δεν τρέπεσαι, άφησε τη θρησκεία σου. Δεν τρέπεσαι να μας προδώσεις. Λέω, όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο δεν προδίδεις. Προδίδεις όταν δεν το διαβάζεις και κοιτάς να είσαι μέσα στην πλεονεξία. Τότε προδίδεις το Ευαγγέλιο. Πότε προδίδουμε τον Χριστό? Βέβαια αυτό είναι και προφητεία για τον Χριστό, να ξέρετε, γιατί αυτός που εξουθενήθηκε υπερ πάντων των άλλων Αγίων είναι ο Άγιος των Αγίων. Και όσο μεγαλύτερη ευλογία ετοιμάζει ο Θεός, τόσο πιο πολύ θα εξουθενηθείς. Για να σε κάνει ο Θεός πρωθυπουργό στην Αίγυπτο, θα πρέπει να μπεις όχι μόνο στην υπηρεσία του Πετεφρή, αλλά και στις φυλακές των αυλικών του Φαραώ. Στις φυλακές εκεί έμεινε ο Ιωσήφ για να τον αναδείξει ο Θεός μετά και να τον κάνει άρχοντα σε όλη τη γη της Αιγύπτου. Γι' αυτό, αδελφοί, να μην αποκάνουμε ποτέ και να ξέρουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί λέει, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί. Αν ζητάω μόνο τη βασιλεία και δεν είμαι στη δικαιοσύνη, δεν προχωράει. Μένω στην ίδια τάξη. Εάν όμως ζητάω και τη δικαιοσύνη, που σημαίνει και την εφαρμόζω. Η δικαιοσύνη δεν είναι να εξουθενώ την Άννα. Η δικαιοσύνη ποια είναι? Να με εξουθενεί εμένα ο άλλος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του. Και τότε θα κάνει ο Θεός δικαιοσύνη. Γιατί άμα εγώ εξουθενώ την Άννα, στο τέλος θα ντραπώ. Και η Φενίνα ντράπηκε, αδελφή, μετά, γιατί άρχισε να γεννάει η Άννα. Και μάλιστα όταν αφιέρωσε το Σαμουήλ, πληρώθηκε με πνεύμα Άγιο και είπε ότι ο Θεός με ύψωσε. Ύψωσε το κέρας μου με τη σωτηρία που ενήργησε εις εμέ. Και η στήρα εγέννησε 7, η δε πολύτεκνος εξισθένησε. Την εξισθένησε ο Θεός τη Φενίνα. Έτσι το πας. Σε δοκιμάζω τώρα να είσαι στο περίσευμα και εξουθενείς τον αδελφό σου και τον κρίνεις. Α, δεν τον ευλογεί ο Θεός. Βλέπεις. Φταίει. Δεν διορθώνεται γι' αυτό. Ενώ αν διορθωνόταν θα ήταν σαν και εμένα ευλογημένος. Μην το λες αυτό. Προσεύχω για τον αδελφό σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά η Άννα γέννησε ιούς και θυγατέρες. Και κάλυψε ο Θεός κατά πάντα αυτή την ανάγκη, την έλλειψη. Και θα καλύψει ο Θεός όλες τις ελλείψεις σου και τις ανάγκες σου εάν εσύ μείνεις ενώπιον του Κυρίου. Εάν φύγεις όμως, θα έχεις κάποιες συνέπειες. Οι συνέπειες είναι οι εξής. Σε περιλαμβάνει ο εχθρός. Εάν φεύγεις από τον Κύριο,
Εάν ο άνθρωπος αφήσει τον Χριστό, τον αναλαβαίνει ο άλλος. Και εκεί έχει κάποιες συνέπειες. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει και περιμένει. Περιμένει και την επιστροφή. Γι' αυτό, αδερφοί, να επιστρέψουμε στον Κύριο και με την επιστροφή μας θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Λέει στο 7: «Με μικτήρισαν πάντες οι βλέποντές με. Ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλή λέγοντες. Ήλπισε επί των Θεών. Ας ελευθερώσει αυτόν. Ας σώσει αυτόν, επειδή θέλει αυτόν». Έτσι λοιπόν, όχι μόνο εξουθένημα του λαού, αλλά με μικτήρισαν πάντες οι βλέποντές με. Και αν πάμε στο ιστορικό του Ιησού Χριστού, όταν τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς στα έθνη, δηλαδή στον Πιλάτο και κατ' επέκταση στον Ηρώδη, ο Πιλάτος νύπτει τα σχήρας του και είναι ένα έγκλημα αυτό να σου δίνεται ο Χριστός μπροστά σου και να ανοίγεις τα χέρια σου. Ξέρω εγώ. Μη με ανακατεύετε εμένα, δηλαδή ούτε εναντίος ούτε και υπέρ. Έτσι. Μη με πιέζετε, μένα μη με ενοχλείτε. Εντάξει, εσείς καλά εκεί που πιστεύετε, και να σου πω κάτι, μου λέει ένας. Εσύ είχες ανάγκη και πίστεψες. Γι' αυτό. Και έτσι παρηγοριέσαι. Εγώ, μου λέει, δεν έχω καμία ανάγκη. Το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Λες ότι είσαι πλούσιος και πλούτησα και δεν έχω χρέα μηδενός. Α, δεν το ξέρεις, λέει, ότι εσύ είσαι ο φτωχός. Δηλαδή, φθαρούν οι άνθρωποι στα επίγεια. Έχω μεγάλο σπίτι με έπαυλη, έχω πολυτελείας αυτοκίνητο, έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, έχω... Αυτός τι είναι, πλούσιος είναι. Και δεν ξέρει ότι μέχρι αύριο μπορεί να μη ζει. Ο άφρον πλούσιος, όταν τα κανόνει σε όλα και λέει, τώρα εντάξει, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά για πολλά έτη. Αναπάβου, φάγε, πιέ, φρένου, ψυχή. Τι να φάει ψυχή, σιτάρι, λεφτά, τι να φάει ψυχή. Η ψυχή έχει το λόγο του Θεού ανάγκη. Αλλά αυτός νόμιζε ότι η ψυχή του θα ζήσει με τα επίγεια. Και αφού τα είπε αυτά, τον επισκέφτηκε ο Θεός και του δίνει μια ευκαιρία, ακόμα μια ευκαιρία. Δηλαδή, σου έδωσα όλα τα αγαθά και αντί να σπλαχνιστείς τους φτωχούς, να δόκεις, να ελεήσεις, να πεις, μου τα έδωσε ο Θεός και άλλοι πεινάνε. Δώσε κανένα σακί σιτάρι. Δεν ήθελε να δώσει. Αλλά ο Θεός του μίλησε, του λέει, άφρον, την ψυχή σου απαιτούν σήμερα από σένα. Δηλαδή από το σώμα σου κάποιοι απαιτούν. Ποιος είναι αυτός που απαιτεί? Ο διάβολος. Αυτά που ετοίμασες, τι νοστά είναι τώρα? Δεν τα πάρει μαζί του. Και ο διάβολος, αδερφοί, όταν τον τακτοποιήσει τον άνθρωπο εδώ στη γη και τον δέσει για καλά, μετά πάει και ζητάει την ψυχή του. Και ζητάει την άδεια από το Θεό, δεν μπορεί να την πάρει. Ζητάει την άδεια από το Θεό. Και ο Θεός δίνει άλλη μια ευκαιρία. Δίνει μια ευκαιρία και στον Ιούδα στο τέλος. Και οι μαθητές αρχίσανε να εξετάζονται. Και είναι καλό να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Εαυτούς εξετάζεται, εαυτούς δοκιμάζεται, εάν στέκεστε στην πίστη. Και στο Κυριακό δείπνο, λέει ο Απόστολος Παύλος, έκαστος ημώνας εξετάζει τον εαυτό του και όχι τον άλλον. Α, παίρνει αυτός, παίρνει, δεν παίρνει, εγώ δεν ανακατεύομαι. Εκεί είναι να νύπτω τα σχήρας μου, έτσι, γιατί ο ίδιος θα εξετάσει τον εαυτό του. Ο ίδιος θα πει, πρέπει να πάρω γιατί με πλένει το αίμα του Ιησού Χριστού και παίρνει διαπίστεως, αδελφοί. Δεν παίρνουμε για τα μάτια των άλλων, το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά παίρνουμε, πιστεύουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έτσι διαπίστεως παίρνουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο καθένας να εξετάζει τον εαυτό του, όχι τον άλλον. Μην κρίνουμε τον άλλον. Όταν λοιπόν είπε ο Κύριος ότι κάποιος από ανάμεσά σας θα με παραδώσει, ανάμεσα στους 12, κάποιος, για έναν έλεγε. Αρχίσανε, ο Πέτρος, μήπως εγώ είμαι, Κύριε? Εξετάζει τον εαυτό του. Τι ωραία. Ο Ιωάννης, μήπως εγώ, Κύριε? Και τους πήρε συνέχεια, σειρά, όλοι οι μαθητές. Ο Ιούδας δεν μίλαγε. Αφού είπαν οι άλλοι, ας πω και εγώ, μήπως εγώ είμαι, Κύριε? Τελευταίος, Το είπε γιατί? Για τα μάτια. Ενώ οι άλλοι το λέγανε για τον Κύριο. Μιλάγανε με τον Κύριο. Εκείνος μίλαγε
να τον ακούνε οι άλλοι, να πω κι εγώ, μην μου πούνε οι άλλοι. Εσύ είπες, του λέει. Μια ευκαιρία τελευταία. Και εκείνη τη στιγμή δεν μετανόησε και εισήλθε εις αυτόν ο Σατανάς. Την ψυχή σου απαιτούσε απ' σου. Αυτά που ετοίμασες, Ιούδα, τι νους θα είναι, που έκλεβε και πλεονεκτούσε και με τα λεφτά που είχε πάρει και από τους ιερείς εκεί πέρα, τους αρχιερείς και τους φαρισαίους, 30 αργύρια, πήγε και τους τα κατέθεσε πάλι. Μετανοήσα, λέει, μετανοώ, παρέδωσα αίμα αθώο. Πού πας και μετανοείς? Πού πας? Στους αρχιερείς. Γιατί δεν πας στον Χριστό? Είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες. Ο Θεός έναν έστειλε. Και σε αυτόν θα πηγαίνουμε, αδελφοί. Να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Να μας καθαρίσει. Να μας πλύνει. Γιατί όλη αυτή την εξουθένιση την έλαβε ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τον παρέλαβε μετά ο Πιλάτος και μετά ο Ηρώδης, ο οποίος Ηρώδης μαζί με το στράτευμά του εξουθένισε αυτόν και ενέπαιξε αυτόν και περιεγέλασε αυτόν ο Ηρώδης. Τι μάζευε αυτός? Τι μάζευε? Μάζευε τιμωρία για την απώλεια, αδελφοί. Κρίνει τον Ιησού Χριστό, τον καταδικάζει, τον εμπέζει, τον εξουθενεί και μας δίνεται ο Χριστός από τον ουρανό. Από το ουράνιο πολίτευμα μας δόθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας Θεός. Τι θα κάνεις με τον Χριστό που σου δόθηκε ή με τον Χριστό που σου δίνεται σήμερα? Μια ευκαιρία. Τι θα κάνεις? Ποια θέση θα πάρεις? Θα πάρεις τη σωστή θέση? Θα τον δεχτείς μες στην καρδιά σου, εγκαρδίως? Θα τον αγαπήσεις? Εκείνος σε αγαπάει. Σε αγαπάει μέχρι θανάτου και πεθαίνει για σένα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν θα μιλήσουμε άλλο γιατί πέρασε και η ώρα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό.